Μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου στην Επιτροπή Διαβούλευσης και τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι είναι καθοριστική για την υλοποίηση του προγράμματος ο σωστός προγραμματισμός καταρχήν και βέβαια η διασφάλιση των πόρων. Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε εξελίξεις για την αποκατάσταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και τις πρότασεις για το νέο λιμάνι, καθώς και στην ενημέρωση για την αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τις μελέτες, το κεντρικό κράτος δεν έχει ακόμα διευκρινίσει ποιος θα τις εγκρίνει και πώς θα χρηματοδοτηθούν τα έργα. Έχουμε λοιπόν μια πληθώρα μετόπων που δεν προλαβαίνεις να πας στο ένα και φεύγεις στο άλλο. Συν το ότι πολλές φορές είμαστε και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες χαλαροί σε σχέση με την σχέση μας με ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια περιουσία, είτε αυτό είναι δρόμος, είτε είναι δάσος περιαστικό, είτε είναι κοινόχρηστος χώρος ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά δημιουργούν μια απίστευτη πίεση και θα το επαναλάβω παρόντος και την κυρία Αναγνωστίδου έξω τώρα του εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου, που καθημερινά ο κάθε εργαζόμενος καλείται να απαντήσει σε 15 ερωτήματα και να τρέξει να προλάβει τα πάντα όσον αφορά στις συντηρήσεις, τις μικρές και τις παρεμβάσεις. Σας λέω ειλικρινά ότι αν κάποιος κάποια στιγμή ασχοληθεί και δεν μπορεί να ασχοληθεί κατά ανάγκη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος ή δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο, να έρθει και να κάτσει σε ένα σημείο και να παρακολουθεί καθημερινά το τι γίνεται. Ειδικά στις υπηρεσίες που τρώνε τη μεγάλη πίεση. Τη μεγάλη πίεση που βλέπετε εσείς έξω. Γιατί ακόμα μεγαλύτερη πίεση μπορεί να πω ότι υφίσταται η οικονομική υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίσει τα λεφτά και να κάνουμε 10 πράγματα. Και ακόμα μεγαλύτερη πίεση μπορεί να υφίσταται ένας ανύποπτος υπάλληλος που δεν το βάζει το μάτι σου, που όλη την ώρα, ας πούμε, τρέχει με ένα φορτηγό και ένα αποφρακτικό του Δήμου που είναι ένας. Αλλά ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να κάνει 5 πράγματα. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε πολύ απλά τη συμμετοχή και την επισήμαση των σημαντικών, ακόμα και των ασήμαντων, που αξιολογεί ο καθένας προκειμένου να γίνουν. Λέει θα μας βοηθήσει η περιφέρεια, είπε η κυρία Δούρου, θα στείλει κάποια λεφτά στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για να μεταφερθούν στις εκκλησίες ή στις εκκλησίες μάλλον είχε πει. Είπε θα στείλω 5 εκατομμύρια. Έχει τη δυνατότητα η Περιφερειάρχης Αττικής με το ταμείο που έχει, όπως είχε δώσει στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, θυμάμαι, 2-3 εκατομμύρια. Μπορεί να δώσει στην περιφέρεια, ονοματίζοντάς ότι αυτά θα πάνε για να φτιαχτούν οι εκκλησίες, για παράδειγμα, ή τα σχολεία. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Τώρα έσκασε και η περίπτωση στη Μάνδρα, δεν ξέρω που είναι και στην περιφέρειά της, τι θα γίνει και τι θα γίνει. Οι εκκλησίες που είναι πολύ σημαντικό, τα τζαμιά, οι αρχαιολογικοί χώροι, αλλά οι εκκλησίες και οι χώροι λατρείας όπως είναι τα τζαμιά, είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ επίγοντα και τα οποία δεν είναι στην αρμοδιότητά μας. Και έρχεσαι και λες, ρε παιδί μου, γιατί δεν μου επιτρέπει σε μένα να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είναι και στην αρμοδιότητα της περιφέρειας να κάνει τις μελέτες που λένε ότι κάνουν, μακάρι να τις κάνουν και τις τελειώσουν. Αυτά όλα έρχονται συνεχώς και πιέζουν τον κόσμο στην λογική του ότι θέλει ο κόσμος πραγματικά να βλέπει καθημερινά κάτι να αλλάζει και κάτι να προχωρά. Κάτι να προχωρά. Σήμερα περνούσα από την πλατεία Ελευθερία σε απόγνωση οι καταστηματάρχες της πλατείας με τα μαγαζιά από κάτω. Πρόκειται να ανοίξουν μέχρι τον χρόνο το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν καταστραφεί ουσιαστικά, αν δεν έχουν άλλη εναλλακτική λύση. Και όλα αυτά γιατί όλα κινούνται με βραδύτατους ρυθμούς. Εμείς πιστεύω ότι είμαστε σε καλή σειρά. Τώρα, διάφορα άλλα τεχνικά ή που αφορούν το πρόγραμμα θα τα συζητήσουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να πιστέψουμε όλοι όσοι ζούμε σε αυτό το νησί ότι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα και από τα θεσμοθετημένα όργανα όπως είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης αλλά και μέσα από τις άλλες επιτροπές που κάνουμε ή τις λαϊκές συνελεύσεις να λέμε αυτά που πρέπει να πούμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα. Κριτική είναι καλοδεχούμενη. Αυστηρή, ξεαυστηρή, περίεργη, ξεπερίεργη. Πρέπει να την ακούμε. Πρέπει να την ακούμε. Διαφορετικά δεν έχουμε κανένα μέλλον στην κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ζωντανός οργανισμός και να βοηθάω ένας τον άλλο.